Έλα να κάτσεις λίγο μαζί μου. Ο παππούς ερχόταν εδώ μικρός, μαζί με τον πατέρα του, που δούλευε σε αυτά τα κτήματα. Ήταν δικά μου σε αυτά τα κτήματα, γιαγιά? Όχι, ο πατέρας του ήταν εργάτης εδώ. Του παππού σου του άρεσε πολύ να έρχεται εδώ. Πριν φύγει στην πόλη για να σπουδάσει και να δουλέψει εκεί. Και τι δουλειά κάνει εκεί, γιαγιά? Τόσα χρόνια μαζί, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι για σένα. Μείναμε χωρίς δουλειά και χωρίς μέλλον. Τώρα όσο για την αποζημίωση... Αποζημίωση, με φέρει σε δύσκολη θέση. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι στην ίδια θέση είμαστε εδώ. Μάλιστα, όλοι στην ίδια θέση. Δηλαδή, τι θέλετε να πει? Ότι είμαστε στην ίδια θέση εγώ και εσείς, κύριε Διευθυντά? Αυτοί καλά την έχουνε βολεμένη εμείς. Βγες έξω, ψάξε μια δουλειά, πάρε τις αγγελίες, οτιδήποτε. Τα 500 που παίρνω εγώ δεν φτάνουνε ούτε για το ενίκιο, το καταλαβαίνεις? Μίλα! Τουλάχιστον αύριο που θα σου δώσουν επίσημα την απόλυσή σου, ελπίζω να σου δώσουν καμιά αποζημίωση. Γιατί δεν μιλάς? Δημήτρη, τι κάνεις? Γεια σου, Λεμού. Έφερες τα αποτελέσματα? Τα έφερα. Δημήτρη, συζήτησες καθόλου με τον γιατρό που σου έδωσε τα αποτελέσματα? Όχι, μου είπε ότι θα τα δείτε εσείς. Κοίταξε, Δημήτρη. Ξέρεις, αυτό δεν είναι και το καλύτερο που μας έχει τύχει. Αλλά παλεύεται. Οι θεραπείες που υπάρχουν είναι μόνο σε πειραματικό στάδιο. Και είναι μόνο σε ειδικά κέντρα στην Αμερική. Νομίζω ότι θα χρειαστούν κάποια λεφτά. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω και να σε στείλω εκεί πέρα, αλλά θα χρειαστούν χρήματα. Δηλαδή, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα? Όχι πολύ, Δημήτρη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μερικές σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σου. Μπαμπά, θα πάμε αύριο τη μικρή στο πάρκο.
Περί τίνος πρόκειται. Θα σου πω. Έχω εδώ πέρα το φάκελό σου, με τα στοιχεία που μου έστειλες, και βλέπω ότι όλα είναι αληθινά, τα διασταύρωσα και όλα είναι αληθινά. Σου μένει λίγος χρόνος. Το κοντέρ σου γυρίζει ανάποδα. Μήπως πρόκειται για όργανα? Όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται για όργανα. Λοιπόν. Πρόκειται για σένα ολόκληρο. Δηλαδή. Θα σου δείξω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου. Τι γνώμη έχεις για τους κυρίους αυτούς? Αυτούς που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Αυτούς, αυτούς. Φωτιά να τους κάψει. Το χέρι σου είναι. Δεν σας καταλαβαίνω. Άκου τι θα κάνεις, άκου τι θα κάνεις. Θα πας στο σπίτι σου να καθίσεις να το σκεφτείς μέχρι αύριο το μεσημέρι, που θα σου στείλω έναν courier με ένα δέμα και μια βαλίτσα. Η βαλίτσα θα έχει την αμοιβή σου και ένα τηλέφωνο. Αν δεχτείς, θα υπογράψεις και θα φύγει ο courier. Αν δεν δεχτείς, θα τα πάρει ο courier τα πακέτα και μέχρι εδώ ήταν. Και το δέμα, τι έχει μέσα? Όταν αποφασίσεις, θα σε δώσω εντολές από το τηλέφωνο που θα έχει. Πήγαινε και σκέψου το μέχρι αύριο το μεσημέρι για να αποφασίσεις. Σκέψου και την οικογένειά σου. Thank you.
Οι μέρες δυσκολέψανε με τον καιρό. Κανένας δεν έχει να βασιστεί σε κάτι σταθερό. Το σύστημα ενάντια στο ναό. Και τα πάντα να αντιμετωπίζονται μέσα στον πανικό. Πίνα. Τα 500 ευρώ το μήνα είναι να τα παίρνεις και να βγαίνεις με την καραμπίνα κατά πάνω τους. Και όποιο πάρει ο χάρος, έχουν πατήσει κάτω όλο του κόσμου το θάρρος. Λίγοι είναι αυτοί που ζουνε και πιο πολλοί βιώνουν. Και οι λογαριασμοί ποτέ να μην τελειώνουν. Με το που τα παίρνει καδινή και δεν του μένει τίποτα. Και τι να κάνει που του φαίνονται όλα ύποπτα. Μόλις είχε ένα γεια και όχι πολλά. Πρώτα απ' όλα ήταν το σπίτι και η οικογένεια. Δεν κοιτούσε να φανεί, δεν ύψωνε φωνή. Και ήθελε να φύγει ήσυχος απ' τη ζωή. Μόλις είχε ένα γεια και όχι πολλά. Πρώτα απ' όλα ήταν το σπίτι και η οικογένεια. Δεν κοιτούσε να φανεί, δεν ύψωνε φωνή. Και ήθελε να φύγει ήσυχος απ' τη ζωή. Και κάποιον να μπορεί να του τα πει. Δεν μπορούσε να σκεφτεί. Έπρεπε οπωσδήποτε λύση να βρει. Δεν είχε χρόνο πολύ, ούτε και υπομονή. Ένιωθε ότι σε λίγο φεύγει από τη ζωή. Τα δίνει όλα για όλα και ό,τι γίνει. Ήθελε να είναι ήσυχος όταν τα μάτια του θα κλείνει. Για τα δυο του παιδιά όλα τα δίνει. Πολεμιστής που από τα χέρια του το φως του σβήνει. Αναγκασμένος λοιπόν χωρίς ελπίδα. Μάχεται να σωθεί από την καταιγίδα. Που έχει προκαλέσει η πολιτική. Αφού την πληρώσανε πολύ. Μόλις είχε ένα γεια και όχι πολλά. Πρώτα απ' όλα ήταν το σπίτι και η οικογένεια. Δεν κοιτούσε να φανεί, δεν ύψωνε φωνή. Και ήθελε να φύγει.